Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στη ζωντανή μας μετάδοση του εναρκτήριου μάτς του Διεθνούς Κυπέλλου Πρωταθλητριών. Ίσως σε κάποιους από εσάς να μην είναι οικία η διοργάνωση. Πρόκειται για έναν κλειστό θεσμό στον οποίο προσκαλούνται ομάδες κυρίως από την Ευρώπη. Ξεκίνησε στη Βόρεια Αμερική το 2013, αλλά πλέον έχει επεκταθεί και σε άλλες ηπείρους. Κύριος στόχος αυτών των φιλικών, η περαιτέρω διάδοση του όμορφου αυτού αθλήματος. Ένα υπέροχο γήπεδο όπου χαίρεσαι πραγματικά να βλέπεις ποδόσφαιρο. Ο αγώνας έχει ήδη ξεκινήσει, για όσους δεν τον πρόσεξαν τώρα. Το έβαλε. Πήρα μόλις δεν τα πέρασαν και όμως ήδη μετράμε ένα γκολ. Μακάρι για τον κόσμο να ακολουθήσουν και άλλα. Και να σκεφτεί κανείς ότι οι προπονητές καταστρώνουν πολλές μέρες τα πλάνα τους για το πώς θα κρατήσουν το 0 στην αμυνά τους. Αλλά όπως βλέπετε, λίγα λεπτά φτάνουν για να ανατραπούν όλα τα σχέδια. Διασκελισμό, κίνηση, τελείωμα. Τα έκανε όλα αριστοτεχνικά. Εδώ έδειξε πόσο καλά ξέρει να χειρίζεται όχι μόνο την μπάλα, αλλά και το σώμα του. Τέτοιο σλάλομ απαιτεί πραγματικά τέλειο συντονισμό. Και βέβαια, αν ήθελε, θα μπορούσε να πάει την μπάλα και στο σπίτι του, έτσι. Απλά ασταμάτητος. Καλύτερο ξεκίνημα αμφιβάλλω αν μπορούσα να κάνω. Αν και ξεκίνησε καλά η επιθετική προσπάθεια, τελείωσε άδοξα. Αυτός ο παίχτης είναι μεγάλη ψυχή. Δεν διστάζει. Νέα κεφαλιά. Υποδειγματική, τεράστια ευκαιρία. Ωραίο διώξιμο. Να δούμε αν θα βγάλουν και κάτι καλό για την ομάδα. Μπορεί να βγάλει τη σέντρα εδώ. Είναι οφθαλμοφανής η παράβαση εδώ. Παρά στέλνει την μπάλα μπροστά. Τελικά θα του κάνει το φάουλ εδώ. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτός. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Μακρινή παλιά. Ξεκινάει η κόντρα. Πάει μόνος του. Στην κόψη του ξηραφιού αυτή η επέμβαση. Δεν είχε περιθώριο η ελεύθερη. Αλλιώς ή θα έτρωγε κάρτα ή γκολ. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Είναι σε θέση τέταρτη. Σουτάρει με δύναμη. Μπήκε! Με δύο γκολ διαφορά πλέον έχουν το κεφάλι του ίσως. Φανταστική ενέργεια. Τα έκανε όλα μόνος. Αυτός ο παίκτης πραγματικά έχει πολύ μεγάλο αυτοέλεγχο. Πατώντας περιοχή, οι πιο πολλοί παίκτες βιάζονται να σουτάρουν. Αυτός κράτησε την ψυχραιμία του και σχεδόν μπήκε και ο ίδιος γκολ. Σάντος παίρνει προβάδισμα με δύο γκολ και τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα για αυτούς τώρα. Βλέπουμε την ομάδα να προχωρά πολύ καλά. Αν συνεχίσουν έτσι, δύσκολα θα τους ξεφύγει η νίκη. Τζιλ.
πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Συνεχίζει μόνος. Τέτατε, θα ψάξει το γκολ. Για να δούμε τι άλλο θα κάνουν σήμερα. Η επίθεσή τους είναι πραγματικά ασταμάτητη. Πραγματικά εντυπωσιακός. Μια μαγική ενέργεια. Εδώ πολλοί θα σκεφτούν γιατί δεν το έκανε νωρίτερα. Και πως έκανε επίδειξη. Αυτό που εγώ πιστεύω είναι πως ο πιο σίγουρος τρόπος για να σκοράρεις είναι να μπεις παρέα με την μπάλα στα δίκτυα. Και με αυτό το γκολ έκανε hat-trick σήμερα. Έχει πάρει όλο το παιχνίδι στις πλάτες του και δικαιώνεται γι' αυτό. Και για όσους τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Θεωρητικά το ποδόσφαιρο λέμε ότι όλα είναι ανοιχτά με το τέλος. Αλλά εδώ δυσκολεύομαι να το πω. Πάντως, δεν θα βαρεθούμε στο δεύτερο ημιχρόνο. Ήδη το παιχνίδι μου φαίνεται σαν ρουά μάτ. Δεν βλέπω δηλαδή πώς θα μπορέσουν οι αντίπαλοι να ξαναμπούν στο μάτς, γιατί τους έχουν δέσει χειροπόδαρα. Προηγούνται με 3 γκολ, καθώς το σκορ είναι 3-0. Το μάτς παίζεται και πάλι. Και η μπάλα τώρα παίζεται από τα αριστερά. Η Σάντος θα πάρει αμέσως πίσω την μπάλα, έτοιμος να σουτάρει. Καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Πάει κατά μέτωπο. Έτοιμος για το σουτ. Σίγουρα μπορούσε και καλύτερο σουτ. Το έχουμε ξαναπεί. Αυτός ο παίκτης χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ειδικά σε φάσεις σαν αυτή. Είναι μεγάλος κίνδυνος. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Όμορφες πάσες. Προχωράει μόνος του. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Κάνει δυναμικό κατέβασμα από τα αριστερά. Λίγο ήθελε και τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά τώρα. Ο Ραμίρο ενήρκησε φανταστικά εδώ. Με αυτοθυσία κατάφερε να γλιτώσει την ομάδα του από τα χειρότερα. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Προχωράει προς τη μεγάλη περιοχή. Δοκίμασε να τα κάνει όλα μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Άλλωστε, κάτι τέτοιες προσπάθειες δύσκολα βγαίνουν. Και συνεχίζει. Να και το σύνδεμα. Ο αγώνας τελείωσε. Μια πλήρης νίκη από κάθε άποψη. Και κυρίως χάρη στους επιθετικούς που δημιούργησαν χάος στη μεγάλη περιοχή των αντιπάλων. Γνωρίζοντας πολύ καλά το κλίμα αυτών των αγώνων, μπορώ να...
Αγαπητοί τηλεθεατές, σας καλωσορίζουμε και πάλι στο Διεθνές Κύπελο Πρωταθλητριών. Μπήκαμε στην τελευταία μέρα του όμορφου αυτού τουρνουά με ομάδες από όλο τον κόσμο. Παρότι σύντομο, αφήνει έντονο το στίγμα του σε όσους το παρακολουθούν. Καθώς οι φίλαθλοι εδώ δεν έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τέτοια αστέρια και μεγάλες ομάδες. Και το ότι γεμίζουν ασφυκτικά τα στάδια αυτής της διοργάνωσης αποτελεί την καλύτερη επιβεβαίωση της αγάπης τους για την μπάλα. Το La Bombonera είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γήπεδα στον κόσμο. Όπως ίσως να προσέξατε, το μάτς ξεκίνησε. Κάνει ένα γέμισμα μπροστά. Επιχείρησαν μια καλή προσπάθεια οι αντίπαλοι, αλλά αυτός καραδοκούσε και έκοψε πάρα πολύ εκεί. Είναι επικίνδυνος εκεί. Θα ψάξει τον γκολ. Τώρα η Σάντος περνάει μπροστά στο σκορ. Διασκελισμό, κίνηση, τελείωμα. Τα έκανε όλα αριστοτεχνικά. Εδώ έδειξε πόσο καλά ξέρει να χειρίζεται όχι μόνο την μπάλα, αλλά και το σώμα του. Τέτοιο σλάλομ απαιτεί πραγματικά τέλειο συντονισμό. Και βέβαια, αν ήθελε, θα μπορούσε να πάει την μπάλα και στο σπίτι του, έτσι. Απλά ασταμάτητος. Πάρα πολύ νωρίς παίρνουν τα ηνία του αγώνα. Η μπάλα πάει πίσω. Για να δούμε. Κινείται προς την επίθεση. Θα τελειώσει. Εξακολύει ένα σουτ. Η αμυντική εδώ μάλλον αναπτυχθήκαν. Αυτό ήταν το τέλειο παράδειγμα για το πώς μετατρέπεις μια άμυνα σε επίθεση. Αν ήταν και λίγο πιο προσεκτικός το σουτ, τώρα ακόμα θα πανηγύριζαν. Τη στέλνει μακριά. Διώχνει προς ανακούφιση όλων. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Λουτσάει με δύναμη την μπάλα. Για να δούμε τι άλλο θα κάνουν σήμερα. Η επίθεσή τους είναι πραγματικά ασταμάτητη. Φανταστική ενέργεια. Τα έκανε όλα μόνος του. Αυτός ο παίκτης πραγματικά έχει πολύ μεγάλο αυτοέλεγχο. Πατώντας περιοχή, οι πιο πολλοί παίκτες βιάζονται να σουτάρουν. Αυτός κράτησε την ψυχραιμία του και σχεδόν μπήκε και ο ίδιος γκολ. Ο έλεγχος του μάτς αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Στο 1-0 δεν είχε κρυθεί τίποτα. Τώρα όμως η πλάστικα αρχίζει να γέρνει ξεκάθαρα υπέρ τους. Για να δούμε. Θα το κρατήσουν μέχρι τέλους. Μόλις που την έδιωξε. Και έχουν ξανά την μπάλα στην κατοχή τους. Και συνεχίζει τη μεγάλη του προσπάθεια. Βρίσκεται σε πολύ πλέον και να η ευκαιρία. Και χτυπούν ξανά. Δύο μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Η Σάντος εδώ έκανε πραγματικά έναν υποδειγματικό ευνηδιασμό. Έτσι τιμωρούνται οι απρόσεκτες πάσεις στο κέντρο. Μιλάμε ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από τότε που έγινε το λάθος, η μπάλα βρισκόταν ήδη στο αντίπαλο πλεκτό. Πολύ εντυπωσιακός. Πετυχαίνει hat-trick. Έχει κυριολεκτικά σπαραλιάσει την αντίπαλη άμυνα. Τους έχει χορέψει κανονικά. Πλέον είναι στο 3-0 το σκορ. Διώχνουν και επανέρχεται η ηρεμία στην άμυνα. Ακούγεται το σφύριγμα του διαιτητή. Είναι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Έβαλαν 3 γκολ με αρκετή άνεση. Και δεν τολμώ να σκεφτώ που θα φτάσει το σκορ αν συνεχίσουν έτσι και στο δεύτερο μέρος. Είναι σε δαιμονιώδη φόρμα σήμερα. Έχω το... Μου φάνηκε φάουλ αυτό. Και ναι, πράγματι το δίνει ο διαιτητής.
ξανακερδίζουν αμέσως την κατοχή. Κάρλος Σάντσες. Σουτάρει προς το τέρμα. Και απομακρύνει την μπάλα. Προφανώς δεν θέλει να ρισκάρει. Καταφέρνουν αμέσως να ξαναπάρουν την μπάλα. Η Κόλο-Κόλο δεν μπορεί να πάρει την μπάλα. Να δούμε που θα τη στείλει. Στέλνει την μπάλα πίσω. Μεγάλη προσπάθεια. Και προσπαθεί να σουτάρει. Μπράβο στον goalkeeper. Την απέκρουσε με υπερένταση. Το έχουμε ξαναπεί. Αυτός ο παίκτης χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ειδικά σε φάσεις σαν αυτή. Είναι μεγάλος κίνδυνος. Τελευταία στιγμή, αλλά έπιασε. Η μπάλα περνάει τη γραμμή και είναι πλαγιά. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Είναι ευκαιρία. Είχε όλο το τέρμα μπροστά. Οι επιτιθέμενοι εκμεταλλεύτηκαν σωστά το χώρο εκεί στο κέντρο της άμυνας και δημιούργησαν μια μεγάλη ευκαιρία. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Τελικά η παράβαση υπέπεσε στην αντίληψη του διαιτητή και την καταλογίζει. Καταφέρνουν να διώξουν. Κόλο-Κόλο θα πάρει αμέσως πίσω την μπάλα. Κάνει τη μακρινή παλιά. Παρά. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Και γίνεται ξανά δικιά του. Εδώ βλέπουμε πως τους σταμάτησαν εγκαίρο. Είναι μόνος με τον τερματοφύλακα. Και θα επιχειρήσει ένα σουτ. Δεν βρήκε καθόλου τέρμα τελικά. Τώρα έχουμε αλλαγές και από τις δύο πλευρές. Ο πίνακας δείχνει θα παιχθούν ακόμα 5 λεπτά. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Αυτός ο παίχτης έχει πολύ γερή κράση. Κάτι τέτοιες φάσεις είναι βούτυρο στο ψωμί του. Να και το σφύριγμα της λήξης. Σάντος κατέκτησε το International Champions Cup. Αν και φιλικό το τουρνουά αυτό, έχει εξελιχθεί πολύ από την είδησή του και η κατάκτησή του σημαίνει πολλά για την ομάδα και το πρεστής της. Και συνάμα ήταν και ένα καλό τεστ απέναντι σε πολύ καλούς αντιπάλους από όλο τον κόσμο. Και τώρα έχουμε την τελετή απονομής. Αν και σύντομο, ήταν ένα απίθανο τουρνουά που σίγουρα εξετέλεσε το σκοπό του. Να φέρει δηλαδή ακόμα πιο κοντά το ποδόσφαιρο στον κόσμο. Και σήμερα έχουμε μερικούς νέους πρεσβευτές.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας καλησπερίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Οι καιρικές συνθήκες είναι άψογες. Η θερμοκρασία καλή για ποδόσφαιρο και το ποδοσφαιρικό βράδυ που ξεκίνησε είναι πολύ όμορφο. Σε αυτό σίγουρα συμβάλλει και ο κόσμος, του οποίου η προσέλευση ήταν αθρώα σήμερα. Το μικρό αυτό στάδιο, ένα πανέμορφο κτίσμα, είναι η έδρα της Άντος από το 1916. Δηλαδή, λίγο μετά την ίδρυσή της. Σουτάρει με δύναμη. Πολύ καλή ενέργειά του. Λίγο έλειψε να το πληρώσουν ακριβά εδώ. Αν δεν προσέξεις, ένας και μόνο παίκτης μπορεί να σε καταστρέψει. Περιμένει πάσα. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Και συνεχίζει. Και να η ευκαιρία. Τίποτα. Ας το ξεχάσουμε αυτό το σούτ. Με αυτή την ατομική προσπάθεια εξέθεσε την αντίπαλη άμυνα. Για καλή του τύχη όμως ήταν άστοχος. Για όσους δεν μας έβλεπαν νωρίτερα, να πούμε ότι δεν έχουν χάσει κάτι σημαντικό, καθώς ακόμα δεν υπάρχει σκορ. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Αυτή του η βαθιά παλιά δεν είχε τύχει. Κοίτα, για μένα καλά έκανε και το τόλμησε. Γιατί είδε την κίνηση του συμπαίκτη του. Αλλά εντάξει, δεν πιάνει πάντα ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Καταλήγει σε πλάγιο. Κέρδισαν το πλάγιο. Και συνεχίζει τη μεγάλη του προσπάθεια. Εδώ οι αντίπαλοι έδειξαν ανάστημα. Μάλλον χρειαζόταν περισσότερο χώρο. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Κινείται προς την επίθεση. Και ακόμα μένει όρθιος. Ξεχύνεται μπροστά. Θα εξαπολύσει το σουτ. Πολύ ωραία η κίνηση του επιτιθέμενου. Και όπως φαίνεται τελικά ήταν και η τελευταία για το πρώτο μισό στο παιχνίδι. Η Σάντος έφτασε πολύ κοντά στο να προηγηθεί λίγο πριν το σφύριγμα της λήξης του μικρόνου. Αλλά δεν τα κατάφερε. Εκπληκτική αμυντική λειτουργία. Δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στην αντίπαλη επίθεση και πέρασαν ένα ολόκληρο ημίχρονο χωρίς να απειληθούν καθόλου. Έχουμε λευκή ισοπαλία λοιπόν. Για να δούμε. Ξανά πίσω στις θέσεις μας, το δεύτερο ημίχρονο άρχισε. Η Σάντος παίζει καλά, με πολλές ευκαιρίες και κρατά διάφορα θετικά από το πρώτο μέρος. Αν συνεχίσουν έτσι, νομίζω είναι θέμα χρόνου να πάρουν αυτό που θέλουν. Κινείται προς τα εμπρός. Και κάνει το σουτ. Μάλλον κάτι άλλο θέλει. Οι επιτιθέμενοι εκμεταλλεύτηκαν σωστά το χώρο εκεί στο κέντρο της άμυνας και δημιούργησαν μια μεγάλη ευκαιρία.
Μεγάλη προσπάθεια. Τη στέλνει στο δεύτερο δοκάρι. Έδιωξε μακριά. Δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Καλά το πήγε μέχρι ένα σημείο, αλλά τελικά τα έκανε θάλασσα. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Τελικά ο αντίπαλος θα κερδίσει σε αυτή τη μονομαχία. Αυτή μάλλον ήταν η τελευταία τους ευκαιρία για να πετύχουν κάτι. Δεν ξέρω τώρα αν κάνω λάθος, αλλά ίσως ακόμα να προλαβαίνουν να κάνουν κάτι. Για να δούμε. Προχωράει προς τη μεγάλη περιοχή και είναι έτοιμος να σουτάρει. Εδώ έβγαλε από το καπέλο του μια πολύ ωραία επινόηση. Πραγματικά μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του. Λίγο πιο προσεκτικός να ήταν, θα είχε σκοράρει. Τώρα έχουμε αλλαγές και από τις δύο πλευρές. Πιστεύω πως ο ρέφερι τώρα θα δώσει το OK για να γίνει αυτή η διπλή αλλαγή. Ναι, ένα γερό φρεσκάρισμα για την ομάδα. Προφανώς ο προπονητής ένιωσε την ανάγκη. Κάνει το γέμισμα. Θα το διώξουμε. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Καλή αμυντική προσπάθεια. Αυτό είναι. Αφού συμβουλεύτηκε το ρολόι του, ο διευθύνης μυρίζει τη λήξη. Τελικά, έφεραν ισοπαλία σήμερα.
Ένα πολύ θερμό καλωσόρισμα σε όλους τους φίλους εκεί έξω που αγαπάτε το ποδόσφαιρο. Τα νέα είναι πολύ καλά εδώ. Ο καιρός και γενικά όλες οι συνθήκες είναι υπέροχες. Γι' αυτό αντανακλάτε και στη διάθεση όλων. Ζούμε μια πραγματικά special ποδοσφαιρική βραδιά. Το ελπίζουμε. Επιχειρεί το σούτ. Λίγα μόλις δεν τα πέρασαν, όμως ήδη μετράμε ένα γκολ. Μακάρι για τον κόσμο να ακολουθήσουν και άλλα. Και να σκεφτεί κανείς ότι οι προπονητές καταστρώνουν πολλές μέρες τα πλάνα τους για το πώς θα κρατήσουν το 0 στην αμυνά τους. Αλλά όπως βλέπετε, λίγα λεπτά φτάνουν για να ανατραπούν όλα τα σχέδια. Πραγματικά εντυπωσιακός. Μια μαγική ενέργεια. Εδώ πολλοί θα σκεφτούν γιατί δεν το έκανε νωρίτερα και πως έκανε επίδειξη. Αυτό που εγώ πιστεύω είναι πως ο πιο σίγουρος τρόπος για να σκοράρεις είναι να μπεις παρέα με την μπάλα στα δίχτυα. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα που έσπασε το 0. Κινείται απειλητικά προς την εστία και προσπαθεί να σουτάρει. Μπήκε! Είναι ήδη στο 2-0 και αναρωτιέμαι που θα φτάσουν να συνεχίσουν έτσι. Μάλλον θα πρέπει να βγάλω ένα κομπιουτεράκι. Διασκελισμό, κίνηση, τελείωμα. Τα έκανε όλα αριστοτεχνικά. Αυτό το γκολ ήταν συνδυασμός γρήγορης σκέψης και γρήγορων ποδιών. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο γενικά η ταχύτητα είναι πολύ σημαντική. Αυτή τη στιγμή αναμφίβολα είναι καλύτεροι μέσα στο γήπεδο και πιστεύω πως θα προσπαθήσουν να κάνουν κι άλλη ζημιά στον αντίπαλο. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Συνεχίζει μόνος. Και συνεχίζει. Είναι επικίνδυνος εκεί. Θα τελειώσει. Υπέροχη προσπάθεια. Και χτυπούν ξανά. Δύο μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Φανταστική ενέργεια. Τα έκανε όλα μόνος του. Αυτός ο παίκτης πραγματικά έχει πολύ μεγάλο αυτοέλεγχο. Πατώντας περιοχή, οι πιο πολλοί παίκτες βιάζονται να σουτάρουν. Αυτός κράτησε την ψυχραιμία του και σχεδόν μπήκε και ο ίδιος γκολ. Πολύ εντυπωσιακός. Πετυχαίνει hat-trick. Το πιο σημαντικό πιστεύω είναι ότι αυτός ο παίκτης έχει το γκολ στο αίμα του. Και αυτό το αποδεικνύει περίτρανα μέσα στο τερέν. Τι να πει κανείς τώρα, τους κάνουν ό,τι θέλουν πλέον. Να δούμε μόνο πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Σημαδεύει το κέντρο της άμυνας τώρα. Εκτός γραμμής σε πλάγι. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Μέτωπος εδώ με τον κολκί. Σουτάρει με δύναμη. Σίγουρα μπορούσε και καλύτερος. Οι επιτιθέμενοι εκμεταλλεύτηκαν σωστά το χώρο εκεί στο κέντρο της άμυνας και δημιούργησαν μια μεγάλη ευκαιρία. Τη στέλνει μακριά. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Κάνει επίδειξη τεχνικής κατάρτισης εδώ. Πολύ καλή πάσα. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Πάει μόνος του. Βγαίνουν μπροστά. Ο διαιτητής χειρίζει το τέλος του πρώτου μέρους.
θεωρητικά το ποδόσφαιρο λέμε ότι όλα είναι ανοιχτά με την τέλους. Αλλά εδώ δυσκολεύομαι να το πω. Πάντως, δεν θα βαρεθούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ήδη το παιχνίδι μου φαίνεται σαν ρουά μάτι. Δεν βλέπω δηλαδή πώς θα μπορέσουν οι αντίπαλοι να ξαναμπούν στο μάτς, γιατί τους έχουν δέσει χειροπόδα. Προηγούνται με 3 γκολ, καθώς το σκορ είναι 3-0. Εάν μόλις επιστρέψατε από το διάλειμμά σας, δεν χάσατε παρά μόνο μερικές στιγμές του δεύτερου ημιχρόνου. Πόσο καλά ξέρει να χειρίζεται όχι μόνο την μπάλα, αλλά και το σώμα του. Τέτοιο σλάλομ απαιτεί πραγματικά τέλειο συντονισμό. Και βέβαια, αν ήθελε, θα μπορούσε να πάει την μπάλα και στο σπίτι του, έτσι. Απλά ασταμάτητος. Σήμερα είναι ασταμάτητος. Έχει βάλει 4 γκολ. Έχει έρθει η ώρα για αλλαγή βάρδιας για μερικούς. Αυτή η αλλαγή πιστεύω ότι μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την επίθεση του. Τώρα πια μάλλον κρίθηκε το μάτς. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Προχωράει μόνος του. Προχωράει προς τη μεγάλη περιοχή. Με καλές προϋποθέσεις. Συνεχίζουν να τους κατακλεοποιούν. Νομίζω πλέον αγγίζουν τα όρια του εξευτελισμού. Μετά από αυτή την ήττα μπορεί και να τους μείνουν κουσούρια. Έχει βάλει τόσα πολλά γκολ στον αγώνα που χάσαμε το μέτρημα. Βλέπουμε κίνηση στο χάρτη. Από ό,τι φαίνεται θα πραγματοποιήσουν αλλαγή τώρα. Θα έλεγα πως πλέον δύσκολα μπορεί να αλλάξει ο νικητής. Αυτή τη στιγμή αναμφίβολα είναι καλύτερη μέσα στο γήπεδο και πιστεύω πως θα προσπαθήσουν να κάνουν κι άλλη ζημιά στον αντίπαλο. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Η πίεση που του άσκησε σε αυτό το μαρκάρισμα θα τον κάνει να παραπατήσει. Κάνει τη μακρινή παλιά. Δοκιμάζει την παλιά προς τα έξω. Σκάβει έξυπνα την μπάλα προς το συμπαίκτη του. Η σκέψη ήταν καλή, αλλά δεν κατάφερε να βρει κάποιον τελικά. Σαν σύλληψη ήταν πολύ καλή. Η εκτέλεση όμως... Πόλενε. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Ξεχύνεται μπροστά. Θα εξαπολύσει το σούτ. Και ξανά μέσα. Καταντά βασανιστικό πια για κάποιον. Μέσα. Και από ό,τι φαίνεται έχουν κι άλλα. Τώρα έχουμε αλλαγές και από τις δύο πλευρές. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Έκανε τη μακρινή παλιά, αλλά δεν βρήκε στόχο. Θα καθαρίσουν τη φάση προσωρινά. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Και πίσω στον άξονα η μπάλα. Κάνει ένα σουτ. Τι να πούμε, πια είμαστε στα όρια του εξευτελισμού. Χριστό,
Ο αγώνας πλέον έχει γίνει ακατάλληλος για ανηλίκους. Να μπει κανείς τώρα, τους κάνουν ό,τι θέλουν πλέον. Να δούμε μόνο πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Σκόκο. Θα καταφέρει. Και ναι, είναι το τελευταίο σφύριγμα στο παιχνίδι. Τελικά, η ομάδα τα κατάφερε πολύ καλά σήμερα. Ζευγάρωσε τις νίκες της σε αυτή τη σειρά και συνεχίζει για κάτω. Τι να πεις, δεν υπάρχει καλύτερο ξεκίνημα από αυτό. Γκολ με το πρώτο σουτ που επιχειρείς. Αυτό ήταν που τους γέμισε αυτοπεποίθηση για τον υπόλοιπο αγώνα και κράτησαν μέχρι το τέλος. Αυτά για απόψε. Οπότε, πολλές ευχαριστίες και στον Γιώργο Θαναϊλάκη. Νομίζω πως αυτό ήταν για σήμερα. Εγώ ευχαριστώ, Χριστό.
Σάντος βρίσκεται μπροστά σε άλλη μία αρχή πρωταθλήματος. Το φλέγον ερώτημα βέβαια, στα χείλη όλων, είναι η κατάσταση της ομάδας τους. Έκαναν καλή προετοιμασία. Ενισχύθηκαν όσο και όπου θα έπρεπε. Αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα πιθανότατα θα απαντηθούν σύντομα. Έως τότε, ας απολαύσουμε το παιχνίδι που επιστρέφει κοντά μας μετά από τον καλοκαιρινό του Λίθαρδο. Το μικρό αυτό στάδιο, ένα πανέμορφο κτίσμα, είναι η έδρα της Σάντος από το 1916, δηλαδή λίγο μετά την ίδρυσή της. Σε περίπτωση που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, το παιχνίδι έχει ήδη αρχίσει. Πολύ καλή τοποθέτηση. Έδιωξε το κίνδυνο, ανακουφίζοντας ταυτόχρονα τους παίκτες του. Ακούραστος επελάβνει από τα δεξιά, προσπαθώντας να κάνει τη διαφορά. Μεγάλη προσπάθεια. Υπέροχη προσπάθεια. Έξοχη ατομική προσπάθεια, άξιζε κάτι καλύτερο. Πραγματικά μεγάλη ευκαιρία εδώ για την ομάδα του. Λίγο πιο προσεκτικός να ήταν, θα είχε σκοράρει. Στέλνει μακριά. Πάνω στην ώρα ήρθε σαν από μηχανής θεός και έκοψε αποσοβώντας μια πολύ δύσκολη για αυτούς κατάσταση. Συνεχίζει μόνος. Ξεχύνεται μπροστά. Για να δούμε τι κάνει το σουτ. Διασκελισμό, κίνηση, τελείωμα. Τα έκανε όλα αριστοτεχνικά. Αυτός ο παίκτης πραγματικά έχει πολύ μεγάλο αυτοέλεγχο. Πατώντας περιοχή, οι πιο πολλοί παίκτες βιάζονται να σουτάρουν. Αυτός κράτησε την ψυχραιμία του και σχεδόν μπήκε και ο ίδιος γκολ. Και ξεκινάμε πάλι με το δίκτυο του σκορ στο 1-0. Έχουν το πάνω χέρι τώρα. Αλλά θα πρέπει να προσέξουν να μην δεχτούν γκολ. Και αν μπορέσουν, να βάλουν και ένα. Προχωράει μόνος του. Και ακόμα μένει όρθιος. Κινείται απειλητικά προς την έτοιμος ο σουτάρι. Μπήκε! Μέσα σε λίγα λεπτά έβαλα κι άλλο. Απίστευτο. Φανταστική ενέργεια. Τα έκανε όλα μόνος του. Εδώ πολλοί θα σκεφτούν γιατί δεν το έκανε νωρίτερα. Και πως έκανε επίδειξη. Αυτό που εγώ πιστεύω είναι πως ο πιο σίγουρος τρόπος για να σκοράρεις είναι να μπεις παρέα με την μπάλα στα δίχτυα. Μάλιστα, έχουν βάλει δύο χωρίς να δεχτούν κανένα. Τι να πει κανείς τώρα, τους κάνουν ό,τι θέλουν πλέον. Να δούμε μόνο πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Ακούγεται το σφύριγμα του διαιτητή. Είναι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πώς ήταν το πρώτο μέρος σε σχέση με το τι περίμενε? Η Σάντος θα πήγε περίφημα. Έβαλε το πρώτο και με το σάστημα του αντιπάλου έβαλε και δεύτερο. Έτσι είναι πάλι. Όταν ο αντίπαλος είναι κάτω, κοιτάζει να τον αποτελειώσεις. Οδηγούν με δύο γκολ διαφορά. Το σκορ είναι 2-0.
μόλις ξεκίνησε το δεύτερο 45 λεπτό. Είναι σε πόλη και είναι έτοιμος να σουτάρει. Τώρα πια δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο δρόμος είναι κατηφορικός για αυτό. Εδώ τελείωσε άψογα το τετατέτ. Δεν άφησε περιθώρια στον πορτιέρο να κάνει κάτι. Νομίζω κανείς δεν αμφέβαλε για το να τα καταφέρει. Και χίλιες φορές να το ξανάκανε, πάντα μέσα θα την έβαζε. Και με αυτό το γκολ έκανε hat-trick σήμερα. Το πιο σημαντικό πιστεύω είναι ότι αυτός ο παίκτης έχει το γκολ στο αίμα του. Και αυτό το αποδεικνύει περίτρανα μέσα στο τερέν. Και για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, το σκορ είναι ήδη στο 3-0. Κινείται προς την επίθεση. Εδώ τον νίκησε κατά κράτος. Μπράβο του. Και προσπαθεί να σουτάρει. Σταθεί. Εντάξει. Από εδώ και πέρα κάθε γκολ είναι σαν να κλέβουν εκκλησία. Και να πεις ότι ήταν αμαρκάριστο. Όπως βλέπουμε διαχειρίστηκε πολύ καλά τη φάση ο επιθέμενος και βρήκε την καταλληλότερη στιγμή για να σουτάρει. Σήμερα είναι ασταμάτητος. Έχει βάλει 4 γκολ. Το μάτς έχει αρχίσει να θυμίζει προπόνηση. Τη στέλνει απευθείας μπροστά. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Κινείται προς τα εμπρός. Εδώ πήγε να εκμεταλλευτεί το χάρισμα που διαθέτει. Το να πηγαίνει δηλαδή με τοπικά προς την αντίπαλη εστία. Φοβερή προσπάθεια, έκανε πραγματικά γαϊτανάκι την αντίπαλη άμυνα. Ήταν απίστευτο το σόλο και πραγματικά τους προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση. Είναι απίθανος. Μέσα και από ό,τι φαίνεται έχουν κι άλλα. Έχει βάλει τόσα πολλά γκολ στον αγώνα που χάσαμε το μέτρημα. Πλέον το παιχνίδι είναι ξεκάθαρα στα χέρια τους. Μία μακρινή παλιά μπροστά. Κινήθηκε πολύ όμορφα και κατάφερε να σταματήσει την παλιά πριν γίνει επικίνδυνη. Σαν να συγκρούονται με τείχοι. Πάει μόνος του.
μπαίνουν μπροστά. Αυτό ήταν τέλος. Όση αγωνία και αν υπήρχε πριν την έναρξη αγωνιστικής περιόδου, χάθηκε με αυτό το αποτέλεσμα. Ξεκινούν πολύ καλά. Είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα να ξεκινάμε το δεξί στον πρώτο αγώνα. Σίγουρα θα είναι όλοι τους ενθουσιασμένοι με αυτή τη νίκη και με τη θέση ισχύως στην οποία βρίσκονται πλέον. Και φτάσαμε στο τέλος της απόψινής μας μετάδοσης. Το μόνο που μένει είναι να ευχαριστήσω τον Γιώργο Θαναελάκη που ήταν μαζί μας. Δυστυχώς, ο καιρός σήμερα μας κάνει κολπάκια. Δεν λέει να ανοίξει λίγο, κάτι όχι ασυνήθιστο βέβαια για την περιοχή, ούτε για αυτήν την εποχή του χρόνου. Πάντως, αυτό δεν το είπε τον κόσμο εδώ, που όπως ίσως ακούτε, είναι όπως πάντα πολύ εκδηλωτικός. Ας ελπίσουμε μόνο να μην βρέξει τελικά, ώστε να μείνει στεγνός ο αγωνιστικός χώρος, για να μπορέσουμε να δούμε παιχνίδι αξιώσεων. Ένα πραγματικό μνημείο για το ποδόσφαιρο, το γήπεδο αυτό. Σου δίνει μεγάλο πρεστίζ όταν το χρησιμοποιείς ως έδρα σου. Όπως ίσως να προσέξατε, το μάτς ξεκίνησε. Τη στέλνει πολύ μακριά. Σωστά απομακρύνει. Τώρα θα πρέπει κάποιος να βάλει την μπάλα κάτω. Καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Θα πρέπει κάποιος να πάρει πρωτοβουλία για να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα. Κάρλος Σάντσες. Κλωτσάει με δύναμη την μπάλα. Παραλίγο, ήταν θέμα και γνωστόν. Καλή προσπάθεια και δύναμη, αλλά το σούτ ήταν στο κέντρο. Πάντως έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δεν σου βγαίνει πάντα αυτό που θέλεις.
Τελικά ο αντίπαλος θα κερδίσει σε αυτή τη μονομαχία. Ξεκινάει η κόντρα. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Πανέξυπνη αυτή η παλιά. Έχει την μπάλα σε καλό σημείο. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα προς τα μέσα. Υπέροχη προσπάθεια. Γκολ! Υπέροχη προσπάθεια για τη Σάντος. Και τώρα η Σάντος περνάει μπροστά στο σκορ. Πάρα πολύ ωραία και ομαδική δουλειά εδώ. Βλέπουμε πόσο γρήγορα πέρασαν από την άμυνα στην επίθεση, απλά και αποτελεσματικά. Θεωρώ πολύ πιθανό βέβαια, αυτό που εμάς μας φαίνεται απλό, να έχει δουλευτεί αμέτρητες ώρες στην προπόνηση. Και ναι, πλέον έχουμε σκορ. Αυτό σίγουρα θα τους απαλλάξει από το άγχος, αλλά δεν πρέπει να χαλαρώσει. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και να είμαστε λοιπόν στην ανάπαυλα. Στα πρώτα 45 λεπτά είδαμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία από τις δύο ομάδες, ένα γκολ και γενικά ένα ευχάριστο παιχνίδι. Οι επιθετικοί λειτουργήσαν αποτελεσματικά, αλλά η παρουσία του κέντρου ήταν καθοριστική και στα ανασταλτικά αλλά και στα επιθετικά τους καθήκοντα. Η Σάντος θα πάει στα αποδυτήρια με μικρό αβαντάζ, πάντως σίγουρα δεν το πετάς και στα σκουπίδια. Να είμαστε και πάλι πίσω στη δράση. Ένα γκολ. Αυτό κάνει τη διαφορά μέχρι στιγμής. Και προσπαθεί να σουτάρει. Το έβαλε, γκολ. Και τώρα αποκτούν έναν αέρα δύο τερμάτων. Διασκελισμό, κίνηση, τελείωμα. Τα έκανε όλα αριστοτεχνικά. Αυτό το γκολ ήταν συνδυασμός γρήγορης σκέψης και γρήγορων ποδιών. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο γενικά,
Η ταχύτητα είναι πολύ σημαντική. Η Σάντος παίρνει προβάδισμα με δύο γκολ και τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα για αυτούς τώρα. Με λίγη πίεση ακόμη θα τον καθαρίσουν τον αγώνα. Διώχνουν και επανέρχεται η ηρεμία στην άμυνα. Νομίζω πως είναι η πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο που προσπάθησε να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα από τον άξονα. Μέχρι τώρα αυτό γινόταν μόνο από τα άκρα. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Ευκαιρία για γκολ. Έτοιμος να σουτάρει. Νάτο! Στα τρία γκολ η διαφορά και οι ελπίδες τους εξανεμίζονται πλέον. Φανταστική ενέργεια. Τα έκανε όλα μόνος. Εδώ έδειξε πόσο καλά ξέρει να χειρίζεται όχι μόνο την μπάλα, αλλά και το σώμα του. Τέτοιος λάλλον απαιτεί πραγματικά τέλειο συντονισμό. Και βέβαια, αν ήθελε, θα μπορούσε να πάει την μπάλα και στο σπίτι του, έτσι. Απλά ασταμάτητος. Και για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, το σκόρ είναι ήδη στο 3-0. Ωραίο σου! Είναι γκολ, ναι! Ο αγωνιστικός χώρος πλέον βγαίνει επικίνδυνα προς τη μία μεριά. Πραγματικά εντυπωσιακός. Μια μαγική ενέργεια. Εδώ πολλοί θα σκεφτούν γιατί δεν το έκανε νωρίτερα και πως έκανε επίδειξη. Αυτό που εγώ πιστεύω είναι πως ο πιο σίγουρος τρόπος για να σκοράρεις είναι να μπεις παρέα με την μπάλα στα δίχτυα. Και με αυτό το γκολ έκανε hat-trick σήμερα. Έχει πάρει όλο το παιχνίδι στις πλάτες του και δικαιώνεται γι' αυτό. Τώρα πια μάλλον κρίθηκε το μάτς. Αυτή τη στιγμή αναμφίβολα είναι καλύτερη μέσα στο γήπεδο και πιστεύω πως θα προσπαθήσουν να κάνουν κι άλλη ζημιά στον αντίπαλο. Κάρλος Σάντσες επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Και αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, το σφύριγμα της λήξης. Στην άμυνα διαλύθηκαν εντελώς. Κακό μαρκάρισμα, οι προθυμένοι δεν ακολουθούσαν την μπάλα. Αδύναμο σταμάτημα γύρω από τη σέντρα. Όλη η ομάδα έδειξε εξαιρετικά συμπαγή σήμερα, αλλά τα εύσημα για μένα πάνε στην άμυνα, καθώς έδινε στην ομάδα τη σιγουριά και τον αέρα για το κάτι παραπάνω, όπερ και γένετο. Και φτάσαμε στο τέλος της απόψινής μας μετάδοσης. Το μόνο που μένει είναι να ευχαριστήσω τον Γιώργο Θαναελάκη που ήταν μαζί μας. Ελάχιστος χρόνος μας έχει απομείνει. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.